Καλησπέρα σας. Να μιλήσουμε αρχικά για εσάς και το επαγγελμά σας. Πιο συγκεκριμένα, ποια είναι η ασχολία σας, από ποιες γλώσσες μεταφράζετε, ποια είναι η σχέση με αυτές. Ναι, λοιπόν, εμένα καταρχάς με λένε Μαρία Πολυφωνοπούλου. Έχω σπουδάσει μετάφραση στην Κέρκυρα, όπως αρκετοί από τους συμμετέχοντες στο φεστιβάλ της μετάφρασης. Είμαι μέλος, περήφανο μέλος της ΠΕΒΗ. Από το 2004, δούλευα αρκετά χρόνια στη μετάφραση. Δούλευα. Τα τελευταία 6 χρόνια απασχολούμαι με τη δημιουργική μετάφραση, πιο πολύ με την κειμενογραφία και τη δημοσιογραφική δουλειά. Είναι ένα πράγμα που η πολυγλωσσία μέσα στο πανεπιστήμιο μου έδωσε τη δυνατότητα να ανοιχτώ και σε άλλους χώρους. Οπότε γι' αυτό είπα ότι έχει και ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι πολύ λίγες οι φορές που δεν κάνω εγώ τις ερωτήσεις, αλλά απαντάω τα τελευταία χρόνια. Απασχολήθηκα κυρίως στον... βγαίνοντας από το Πανεπιστήμιο, αγγλικά-γαλλικά, αυτές ήταν οι κατευθύνσεις μου. Απορροφήθηκα αμέσως στον τομέα του υποτιτλισμού, τον οποίο με κάποιο τρόπο τον ξαναβρίσκω μέσα από το φεστιβάλ της μετάφρασης με το subtitling slam που διοργανώνουμε με την ΠΕΒΗ. Και μου έδωσε την ευκαιρία το συγκεκριμένο αντικείμενο, αν θέλετε να μιλήσω πιο πολύ γι' αυτό, να καταλάβω ότι η μετάφραση έχει τους δικούς της κανόνες, αλλά μπορεί να έχει και ακόμα περισσότερους. Επομένως, θα λέγατε ότι είναι όνειρο ζωής που ασχοληθήκατε με τον υποτιτλισμό. Δεν θα το έλεγα ακριβώς. Ήταν μια καλή ευκαιρία και ήταν μια ευχάριστη συγκυρία, γιατί με βοήθησε να πειραματιστώ και σε άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν πιο πολύ με την τεχνολογία. Με το να καταλαβαίνεις πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις το μέσο, την εικόνα, πώς μπορείς να εντάξεις διάφορα πράγματα. Ας πούμε, υπάρχει λογοτεχνική μετάφραση, εκεί πέρα ακονίζεις κάποιες άλλες δεξιότητες. Υπάρχει η διερμηνία, άλλο, κάτι εντελώς διαφορετικό. Η οπτικοακουστική μετάφραση ήταν κάτι αρκετά απαιτητικό και η αλήθεια είναι ότι έχει μια πολύ μεγάλη καμπύλη μάθησης. Η καμπύλη μάθησης είναι ο χρόνος που χρειάζεται κάποιος για να μάθει ένα αντικείμενο. Η καμπύλη μάθησης του υποτιτλισμού είναι κοντά στον ένα χρόνο κανονικής δουλειάς. Δεν μπορώ να φανταστώ πολλούς ανθρώπους που όταν ξεκινήσαν να κάνουν αυτή τη δουλειά μπορούσαν να ζουν μόνοι τους, να βγάζουν το πιστοσύνη, ας πούμε. Γιατί είναι μια δουλειά που σε 8 ώρες, πολλές φορές έχει ήχο, συνέχεια, είσαι με τα ακουστικά, είσαι σε μια οθόνη, προσπαθείς να περάσεις τα νοήματα, όλα αυτά τα πράγματα και πάντα σε έναν περιορισμό. Οπότε σε 8 ώρες όταν ξεκινάς να μάθεις τη δουλειά, ας πούμε, που είναι τεχνικά μαθαίνεται αρκετά εύκολα, στους περιορισμούς και τα σχετικά. Όταν αρχίζεις να παράγεις, ας πούμε, τα λεπτά προγράμματος, τα λεπτά εκπομπής που μπορείς να βγάλεις είναι γύρω στα 10 την ημέρα. 10 λεπτά προγράμματος, ένα 8ωρο. Ο στόχος είναι να μπορείς να βγάλεις ένα ολόκληρο πρόγραμμα. 45 λεπτό, μια ολόκληρη εκπομπή, ας πούμε, ένα ντοκιμαντέρ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτός ο χρόνος πέφτει αρκετά γρήγορα, ας πούμε, δηλαδή η παραγωγικότητα ανεβαίνει, αλλά στο πρώτο εξάμεινο μπορείς να βγάλεις, ας πούμε, 25 λεπτά, λέμε. Όχι απαραίτητα ποιοτικής δουλειάς, αλλά μια αρκετά καλή δουλειά. Και πια στον χρόνο αντιλαμβάνεσαι το πόσο γρήγορα μπορείς να κάνεις. Δηλαδή θέλει έναν χρόνο για να γίνει. Έναν ολόκληρο χρόνο, 12 μήνες. Οπότε αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον, γιατί αρκετοί όταν αρχίζουν να ασχολούνται με τον υποτιτλισμό, εγκαταλείπουν πάρα πολύ γρήγορα σε ένα τρίμηνο. Λένε, δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα. Επαγγελματικά μιλάμε πάντα. Γιατί υπάρχει και το fan shopping που κάποιοι το κάνουν που δεν έχουν και κάνει σπουδές μετάφρασης, που τους αρέσει να ασχολούνται μεταφράζοντας σειρές, υποτιτλισμένες σειρές και τα σχετικά. Οπότε είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι στο τρίμηνο επάνω εγκαταλείψαν. Και είναι αρκετοί πάλι οι οποίοι επιμείνανε. Και περνώντας τα χρόνια, όπως και σε οποιαδήποτε ειδίκευση της μετάφρασης, θέλει κάποια χρόνια από εκεί και πέρα να γίνει ακόμα πιο ποιοτική η δουλειά σου, να μπορείς να αντιλαμβάνεις, να βρεις και το δικό σου στυλ τελικά που μεταφράζεις. Συνεπώς, εσείς έχετε κάποια άλλη απασχόληση εκτός του υποτιτλισμού. Ναι, υποτιτλισμό πλέον κάνω για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Κάνω κυρίως για φεστιβάλ, για αναθέσεις από εταιρείες παραγωγής σε project που με ενδιαφέρουν και
κεράκι, ας πούμε, εκείνη την ώρα. Κατά τα άλλα, απασχολούμαι, που σας λέω, στη δημοσιογραφία, κάνω την ειδική μετάφραση, δηλαδή δουλεύω για μια εταιρεία παραγωγής για το ραδιόφωνο, στην οποία αναλαμβάνω κατά βάση να μεταφράζω και να προσαρμόζω για το ραδιοφωνικό κοινό ειδησιογραφία, θέματα πολιτισμού, επικαιρότητα, και από εκεί και πέρα, επειδή το αντικείμενο μας έχει και σχέση η δουλειά μου με την Κίνα, καλύπτω και κάποια πράγματα που έχουν πιο πολύ έχουν σχέση με τις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας και της Κίνας. Αυτό, οπότε εκεί πέρα ανακαλύπτω κάποια καινούργια πράγματα, όπως είναι πώς κάνεις μια συνέντευξη, τι ακριβώς είναι, πώς συνθέτεις ένα κείμενο, μπορεί να κάνεις μια συνέντευξη στα αγγλικά. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ελληνικό κομμάτι, γι' αυτό λέω, επειδή υπάρχει και το διμερές, επειδή κινέζικα δεν μιλάω, τα αγγλικά είναι, γίνεται η συνέντευξη στα αγγλικά και λες τώρα πώς το συνθέτω, πώς μεταφράζω και το φέρω. Και σαφώς, και γιατί όταν λέω δημιουργική μετάφραση, δεν είναι μόνο αυτή η προσαρμογή που κάνω, ας πούμε, για το ραδιόφωνο, γιατί έχει και αυτούς κάποιους κανόνες. Δηλαδή, το κοινό του ραδιοφωνικού σταθμού μας είναι συγκεκριμένο, έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ. Σε αυτό μπορεί όλος να βλέπεις μια είδηση που μπορεί να έχει μια πολύ ειδησιογραφική γλώσσα και να θέλεις να γράψεις κάτι πιο απλό. Θα το απλοποιήσεις. Παίρνεις πολλές ελευθερίες. Παίρνεις πολλές ελευθερίες, αλλά απ' την άλλη πρέπει να καταλαβαίνεις και τι κάνεις. Ταυτόχρονα. Η δημιουργική μετάφραση δεν είναι μόνο αυτό που κάνω για το ραδιόφωνο. Τη δημιουργική μετάφραση μπορούμε να τη δούμε και σε άλλους τομείς, όπως είναι το μάρκετινγκ. Σε προσωπική εμπειρία, μεταφράζοντας αρκετά για τον κόσμο του αυτοκινήτου. Μάρκετινγκ, το πώς είναι αυτό που λένε και η κειμενογραφία. Το πώς θα σου έρθει ένα κείμενο που προωθεί ένα συγκεκριμένο προϊόν. Πώς πρέπει να το μεταγράψεις, να το προσαρμόσεις για το ελληνικό κοινό. Το οποίο, ναι, δεν είναι απλώς να πάρεις υποκείμενο ρήμα αντικείμενο και να δεις πώς είναι, να βρεις την ορολογία, να πεις, ας πούμε, ότι τι είναι αυτό, δηλαδή, ειδικά και στον κόσμο του αυτοκινήτου, αλλά και σε κάθε τομέα που έχει να κάνει με την προώθηση ενός προϊόντος, την τοποθέτηση ενός προϊόντος, υπάρχουν κάποιες λέξεις, υπάρχει ειδική του λίγκο. Λοιπόν, στα αμερικάνικα, στα αγγλικά έχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρέπει να βρεις στον ελληνικό χώρο πώς λέγονται αυτά τα πράγματα. Τι είναι δηλαδή, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αποδόσεις που όταν που το ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα ήταν το driving experience. Η εμπειρία οδήγησης. Σαφώς έρχονται και κάποια καινούργια σχήματα στη γλώσσα. Εμπειρία οδήγησης. Τι μπορεί να είναι η εμπειρία οδήγησης. Ωστόσο, στον κόσμο του αυτοκινήτου και σε οποιοδήποτε περιοδικό αυτοκινήτου, αν πάρετε αυτή τη στιγμή, θα δείτε ότι οι συντάκτες μιλάνε με τέτοιους όρους. Οπότε όταν μεταφράζεις κάτι για ένα καινούργιο μοντέλο που έρχεται, θα είναι η εμπειρία οδήγησης, γιατί θα μιλήσει το κοινό που σε βλέπει. Παρ' όλα αυτά, είναι εντελώς δημιουργική μετάφραση, δεν είναι τεχνική. Είναι τεχνική, ας πούμε ότι όταν μιλάμε για το marketing, υπάρχουν κάποια βασικά πράγματα που λες, αυτό ποια είναι η λίγκο του προϊόντος, είναι σαν τεχνική όρη, φτιάχνει γλωσσάρι. Αυτό λέγεται έτσι, το άλλο λέγεται έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, συνήθως, ας πούμε, τα κείμενα που... Μιλάω καθαρά τη δική μου εμπειρία, που είναι αρκετά συγκεκριμένη, δεν έχω κάποιο πολύ ευρύ πεδίο. Έχεις το γλωσσάρι σου, που καταλαβαίνεις, ας πούμε, από τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου, το ένα, το άλλο, τα εξαρτήματα, δεν μιλάω έμεσα για τα μηχανολογικά, αλλά οι καθρέφτες. Τι είναι, η οποία είναι κάμερα, δηλαδή όλα αυτά. Τα κείμενα που μου έρχονταν συνήθως, ας πούμε, όταν πρώτα ξεκίνησα, συνειδητοποίησα ότι ήταν. Είχαμε ένα τρομερά μακροπερίοδο λόγο. Ξεκίναγε η πρόταση εδώ και τελείωνε μετά από δύο παραγράφους. Στα ελληνικά δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί τώρα μιλώντας να κάνω πολλές δευτερεύουσες και αυτά, αλλά όταν βλέπεις κάτι δεν γίνεται. Χάνεται στα ελληνικά. Οπότε παίρνεις τα τεχνικά στοιχεία, παίρνεις την ορολογία και μετά βλέπεις το πώς μπορείς όλα αυτά να τα εντάξεις και να φτιάξεις κάτι αρκετά καινούργιο και αρκετά έως πολύ διαφορετικό από το πρωτότυπο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, αν ποτέ τύχει, να δείτε, ας πούμε, καμπάνιες του marketing, το πόσο διαφορετικές είναι η μία με την άλλη. Και όλη αυτή τη θεματολογία, είτε στο ραδιόφωνο, για παράδειγμα, την αποφασίζετε εσείς ή σας την αναθέτουν, είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή, μπορείτε κι εσείς με δικιά σας πρωτοβουλία να βρείτε ένα θέμα και να πείτε αυτό.
μπορώ να το. Ναι, είναι, ναι. Είναι συνδυαστικό. Είναι συνδυαστικό. Υπάρχουν κάποιοι κεντρικοί άξονες, πάντα ας πούμε, από τον editor, από τον αρχισυντάκτη, μάλλον να πω καλύτερα. Αλλά από εκεί και πέρα πάντα έχεις τη δυνατότητα να πιτσάρεις, να βρεις ένα θέμα και να το προτείνεις και να πεις ότι εκεί, ας πούμε, έρχομαι εδώ πέρα, τι μπορώ να κάνω, ας πούμε. Γίνεται αυτή η εκδήλωση, σκέφτομαι ότι αυτό ήταν ένα ωραίο θέμα. Να το κάνω, κάτω. Όσον αφορά τον υποτιτλισμό, φαντάζομαι ότι η αργό, ο καθημερινός λόγος, παρουσιάζει μια δυσκολία. Είναι το πιο δύσκολο, φαντάζομαι. Ποια είναι η σχέση σας, γενικά πώς προσπαθείτε να μεταφράσετε? Ναι, είναι ένας από τους λόγους που λέω ότι προτιμώ τελευταία να παίρνω, τα τελευταία χρόνια να παίρνω δουλειές που δουλεύω κατευθείαν τους ανθρώπους που μπορεί να τα δημιουργούν, υποτιτλίζοντας από τα ελληνικά προς τα αγγλικά. Μπορείς να επιλέξεις και μπορείς να συζητήσεις πολύ, χωράει πολύ νερό. Υπάρχουν οι υπότιτλοι που βλέπουμε στην τηλεόραση, έχουν κάποια βασικά guidelines, κάποιες βασικές κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες βασίζονται σε κάποιες αρχές του υποτιτλισμού, αλλά από εκεί και πέρα, όπως αργό, βομολοχείρης, πόσο βρωμόστοπος μπορεί να είναι κάποιος στην τηλεόραση, να το πω έτσι. Ονόματα. Ηθοποιών, παρουσιαστών. Ναι, είναι αυτό, ότι πάντα ανάλογα με την περίπτωση μπορείς να επιλέξεις από κάποια σετ κανόνων του τι κάνει. Η Kim Kardashian, ένα πρόσωπο το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό πλέον στην pop κουλτούρα και την ελληνική. Δεν είναι απαραίτητο να την μεταφράσεις και να κάνεις μια παραπομπή σε κάποια social life, σε κάποια persona, σε κάποιο μαϊντανό της Ελλάδας. Μπορεί να την βάλεις έτσι απλά, ότι έλα μωρέ, σταμάτα να κάνεις την Kim Kardashian. Μπορεί να το πεις έτσι. Κοίτα, παίρνει τη selfie σαν την Kim Kardashian. Τι χρειάζεται να βάλεις. Σε κάποια άλλα, υπάρχουν κάποια άλλα παραδείγματα, ας πούμε, που ο άλλος μπορεί να είναι άγνωστος, μπορεί να αναφέρεται σε κάποιο talk show ή σε κάτι που μπορεί να είναι πιο παλιό. Εκεί, ενδεχομένως, να ψάξεις να βρεις αντίστοιχα, ισοδύναμα. Οπότε πάντα δεν υπάρχει ότι αυτό κάνουμε και τελείωσε. Υπάρχουν κάποια σετ κανόνων και πάντα ζυγίζεις. Και εξαρτάται ακόμα περισσότερο και το πού προβάλλεται. Αν θα είναι στην τηλεόραση, αυτά θα έχουν πει ήδη. Ξέρεις μέχρι πού θα πας στο localization, ας πούμε. Ξέρεις μέχρι πού θα πας. Μετά, ακόμα όταν κάπου δεν είσαι σίγουρος, το συζητάς. Θυμάμαι όταν δούλευα πιο συστηματικά στον υποτιτλισμό, μπορούσα να το συζητήσω με τον project manager. Προβληματικά σημεία που μπορεί να υπήρχαν, ότι κοίταξε να δεις, μπορώ να σου προτείνω μία, δύο, τρεις λύσεις. Τι να κάνουμε. Κάθεσαι, το σκέφτεσαι, δεν λες τώρα, όταν πες μου τι να κάνω. Σκέφτεσαι, λες ότι, okay, μπορούμε να το κάνουμε έτσι, μπορούμε να το κάνουμε έτσι, εσύ τι λες. Και το διαλύεις και το βάζεις αντίστοιχα. Επίσης, σκέφτομαι αρκετές φορές έχει πλάκα γιατί είναι μια δουλειά του υποτιτλισμού, όταν είναι και για ταινίες και για ντοκιμαντέρ. Εντάξει, τα ντοκιμαντέρ είναι ίσως λίγο και πιο διαχρονικά. Αλλά στις ταινίες ειδικά, επειδή προβάλλεται, γίνεται ο υποτιτλισμός, γίνεται η μετάφραση για ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Γυρίστηκε, υπάρχει το πρωτότυπο, αλλά από εκεί πέρα θα παιχτεί ένα πολύ συγκεκριμένο χρόνο σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό και μια μετάφραση που μπορεί να έχει κάνει τώρα. Ας πούμε για μια αμερικάνικη κομμωδία, με τους Ζουλάντερ, έτσι μου έρχεται, ας πούμε. Τώρα πια αν δεις και τον υποτιτλισμό στα ελληνικά, ενδεχομένως είναι αρκετά παροχημένος. Αν ήταν το υποτιτλίζεις τώρα, μπορεί να έκανες κάτι πιο άλλο αστείο. Γιατί η αργό που λέγατε πριν αλλάζει. Η αργό που μπορεί να χρησιμοποιούσε όταν ξεκίνησε εγώ να δουλεύω, ας πούμε, ήταν αρκετά διαφορετική από αυτή που υπάρχει τώρα. Και οι εκφράσεις ακόμα που μπαίνουν στον υποτιτλισμό, όχι αυτά που κόβονται. Αλλά ότι όταν πρωτοξεκίνησε ο όρος cool να εμφανίζεται, σκεφτείτε πόσα στάδια έχει περάσει αυτό μέσα από τις αμερικάνικες ταινίες. Δηλαδή από το Ferris Bueller, ήταν μια πάρα πολύ παλιά σειρά, νομίζω που είχε την ατάκα, μπορεί να κάνω λάθος και να την περνάω και με άλλη ταινία, που λέει coolness, sir. Τι ήταν αυτό στο ελληνικό κοινό. Και το cool αλλάζει. Ήτανε φίνα, ήτανε πρώτο, ήτανε στάτης ψάλτης με κάποιο τρόπο, ας πούμε. Αλλάζει και τώρα πια δεν είναι περίεργο ακόμα και αν το δεις και κάπα, όμικρον, ύψιλον, λάμδα, cool. Δεν χτυπάει και γιατί πέρασε. Αλλά άμα δεις τώρα μια ταινία που υποτιτλίστηκε τις αρχές της δεκαετίας του 90 ή τα τέλη του 80 και μπορεί να λέει φίνα και πρώτα ή να μην λέει καν, είναι εκεί χάνεται, οπότε έχει και αυτό το ενδιαφέρον.
πώς αντιμετωπίζετε την κριτική απέναντι στο έργο σας, είτε θετική είτε αρνητική? Πάρα πολύ ωραία. Είναι από τα πιο ωραία πράγματα που μπορούν να συμβούν. Και ειδικά στο κομμάτι της μετάφρασης, περνά στα στάδια, τα μαθαίνεις χρόνο-χρόνο του τι είναι κριτική, τι είναι κριτική. Καλά, μπορεί να γίνει και κριτική για την κριτική. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το δικό μου το επάγγελμα, αυτό πάει παντού, η κριτική για την κριτική. Αλλά ένα από τα ωραία πράγματα που είδα και στο σύλλογο, δηλαδή ότι επειδή ένα κεφάλι έχει βγάλει τη συγκεκριμένη μετάφραση, ένα άλλο κεφάλι θα βγάλει μια άλλη μετάφραση, οπότε οι σημειώσεις που μπορεί να σου κάνει κάποιος ή επισημάνσεις είναι ένα πραγματικό δώρο σε μια άλλη πραγματικότητα, σε μια άλλη θέση των πραγμάτων. Αυτό ομολογώ ότι ξεκινώντας μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορούσα, γιατί ήταν γενικά όταν ξεκινάς να δουλεύεις, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις. Για μένα μου ήταν αρκετά δύσκολο να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται μετά το πανεπιστήμιο. Πώς έχω μάθει και πώς γίνεται. Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια και αρκετή τριβή και αρκετή εσωτερική δουλειά με κάποιο τρόπο για να καταλάβεις τι είναι τελικά αυτό που κάνεις, αυτό που ακούς και το πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι η κριτική. Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που είχα να ξεπεράσω τον πρώτο καιρό ήταν να μην το παίρνω πολύ προσωπικά. Να μην θεωρώ ότι επειδή κάτι έχω κάνει λάθος, ακόμα και σε λάθος, όχι στα preferential, ας πούμε, ότι όταν έχεις κάνει κάτι λάθος, ότι να μην νιώθεις ότι καταραίεις σαν επαγγελματίας, ότι αυτό καθορίζει όλη σου τη δουλειά. Ότι είχα μια δυσκολία του να δω την μεγαλύτερη εικόνα, πούμε, την ευρύτερη εικόνα. Μετά κάποιος, από ένα σημείο και πέρα καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται να δουλεύεις κάθε φορά και όταν ο άλλος μπορεί να σου πει απλώς ξέρεις εσύ ένα κόμμα, δεν γίνεται να καταραίει το σύμπαν. Εντάξει, το λέω τώρα το μεγεθύνω αρκετά, αλλά υπήρχε η εσωτερική σύγκρουση εκείνη την ώρα. Και ευτυχώς, και το καλό είναι αυτό ότι όσο περνάνε τα χρόνια και εξελισσόμαστε σαν επαγγελματίες, ότι βλέπεις το πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι η επισήμανση και η διαφορετική οπτική. Και γι' αυτό ίσως είμαι και πάρα πολύ ενθουσιασμένη που σήμερα κάνω. Σήμερα εννοώντας στο πλαίσιο του φεστιβάλ, αύριο για την ακρίβεια, κάνουμε το subtitling slam που βασίζεται ακριβώς σε αυτές τις αρχές του. Υπάρχουν, συντονίζω, έναν διαξυπισμό δύο υποτιτλιστών σε δύο πολύ απαιτητικά κείμενα, ας πούμε, σε δύο πολύ απαιτητικά αποσπάσματα βίντεο, ενός ντοκιματέρ και μιας ταινίας, που ομολογώ ότι όταν ξεκινήσαμε να συζητήσαμε κάποια πράγματα για να δούμε πού θα κινηθούμε. Και βρίσκω δύο αποσπάσματα, τα οποία μπορούσα να καταλάβω ότι αν ήταν να κάνω εγώ, γιατί και εγώ τα έκανα, ας πούμε, ταυτόχρονα, πριν τα... κοιτάξτε, κορίτσια, είναι αρκετά δύσκολο, είναι αρκετά απαιτητικά. Τα θέλετε, δηλαδή, μπορεί να μην βγουν και αρκετά σημεία, δηλαδή, αλλά αυτό θέλουμε να αναδείξουμε, όχι ότι το βρήκαμε, το κερδίσαμε, το κατακτήσαμε, πήραμε κανένα βραβείο, όχι. Αλλά κοίτα τι υπάρχει από πίσω. Και αύριο ελπίζω να έχουμε τη χαρά να το αγκαλιάσουν και οι φοιτητές αυτό το εργαστήριο, γιατί εργαστήριο θεωρώ ότι είναι, δεν είναι τόσο παρουσίαση. Να ακολουθήσουμε όλοι μαζί αυτές τις διαδρομές και να δούμε το πόσο ωραία μπορεί να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον και ότι ακόμα και αν κάποια πράγματα δεν έχουν γίνει κατανοητά ή δεν έχουν αποδοθεί όσο καλύτερα θα μπορούσαν, δεν έγινε και τίποτα. Ωραία. Λίγα λόγια για το είστε αισιόδοξοι για το μέλλον του υποτιτλισμού στην Ελλάδα. Τώρα πρέπει να απαντήσω ειλικρινά. Δεν θέλω να αρχίσω να αναπτύξω τις θεωρίες που αναπτύσσω στις παρέες μου για τον υποτιτλισμό. Δεν χρειάζεται να φτάσω μέχρι εκεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσο υπάρχουν θεσμοί που αγκαλιάζουν τη μετάφραση και τον υποτιτλισμό, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη γιατί αναδεικνύουμε το τι ή ακριβώς είναι αυτό, το τι χρειάζεται, το ότι πρέπει να υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι κάνουν αυτό το πράγμα και με κάποιο τρόπο να εξακολουθούμε να κρατάμε έναν πυρήνα, έναν καλό πυρήνα που
Ναι, θέλει να δει αυτό το επάγγελμα και το βλέπει θετικά αυτό το επάγγελμα και το βλέπει αισιόδοξο αυτό το επάγγελμα. Σαφώς, να μην πω το τετριμένα ότι υπάρχει η κρίση που έχει επηρεάσει τη μετάφραση όλη την Ελλάδα. Να μην πω σε αυτά τα κλισέ. Ο χώρος της μετάφρασης γενικότερα είναι προβληματικός στο οικονομικό κομμάτι, στην επαγγελματική αποκατάσταση, σε πάρα πολλούς τομείς. Δεν είναι μόνο ο υποτιτλισμός. Δεν θα πω ότι όλοι οι άλλοι τρώνε με φύσα κουτάλια και υποτιτλιστές. Δεν. Αλλά αυτό είναι ίσως. Δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπαίνει σε αυτό το επάγγελμα γιατί πάντα σκέφτεται ότι θα γίνει βιομήχανος ή ότι θα βγάλει, θα χτίσει σπίτια. Είναι και υπάρχει ένα προσωπικό μεράκι. Βρίσκεις κάτι μέσα σε αυτό το πράγμα, μέσα τις λέξεις των άλλων και τις δικές σου και όλο αυτό που βλέπουμε. Είτε είναι αναγνώστες είτε είναι θεατές. Εσείς προσωπικά τι απολαμβάνετε περισσότερο στη μετάφραση? Τι κρύβεται για εσάς προσωπικά πίσω από τον υποτιτλισμό και κάποια κίνητρά σας ενδεχομένως? Ναι. Ότι υπάρχει αυτό το ότι νιώθω ότι κάνω πάντα μια ζαβολιά. Ότι παίρνω έτοιμη τη δουλειά κάποιου που εμπνεύστηκε και έφτιαξε κάτι και μπαίνω και προσπαθώ να μπω στο μυαλό του. Με ένα ζαβολιάρικο τρόπο δημιουργώ. Κάνω μια ζαβολιά. Μπαίνω μέσα, είτε είναι ταινία, είτε είναι κάτι θεατρικό, ας πούμε. Είτε είναι. Εντάξει, δεν θα πω για το marketing, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά ειδικά σε πράγματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, αυτό με μια ταινία, γίνεται λίγο ζαβολιάρη. Ευχάριστα, παιχνιδιάρικα ζαβολιάρη για μένα. Ότι βλέπω ότι αυτό, ότι έχω την ευκαιρία να μπω μέσα σε κάποιον που έφτιαξε κάτι, εμπνεύστηκε από κάτι, να δω τι σκέφτηκε και να πω και πώς θα το πω τώρα εγώ σε αυτούς που δεν μιλάνε τη γλώσσα. Οπότε εκεί εγώ παίρνω την έμπνευση από τη δική του έμπνευση και δημιουργώ. Πάντα σεβόμενη αυτό που έχει εκείνο στο κεφάλι του. Και παρότι είναι πολύ πειρασμοί να πεις και το δικό σου, να πεις, γιατί και για μένα μιλάω, ας πούμε, πάντα δεν το... Το επαναφέρω συνέχεια ότι δεν είναι. Αυτά δεν είναι αξιώματα της μετάφρασης και της διαδικασίας. Πάντα νιώθω ότι υπάρχει αυτό το φλερτ με το να πας κάπου να βάλεις και λίγο από σένα, παραπάνω. Πάντα βάζεις μέσα από σένα, η δική σου είναι η επιλογή των λέξεων, δικό σου είναι συστατικό, δικό σου είναι τα πάντα. Αλλά υπάρχει και το φλερτ να βάλεις και κάτι παραπάνω. Εντάξει, και κάπου το μαζεύεις. Και λέω, κοίτα, άμα θέλεις, γράψε δικό σου έργο. Θα πω αυτό. Οπότε αυτό βρίσκω και είναι ικανοποιητικό. Μου δίνει μια δημιουργική διαδικασία και με βοηθάει να μεταξιδέψει κάπου αλλού. Εσείς έχετε κάποιες συγκεκριμένες συμβουλές που θα δίνετε σε κάποιον νέο ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με αυτό το τομέα της μετάφρασης, του υποτιτλισμού? Είναι ωραίο να το σπουδάσεις καταρχάς. Είναι ωραίο να το σπουδάσεις. Και μετά. Να πω για τον υποτιτλισμό. Αυτό που λέγα στην αρχή, να έχει λίγο υπομονή. Να έχει λίγο υπομονή, αν μπορεί. Δηλαδή, υπομονή εντάζει λίγο το λάδι. Νιώθει λίγο 33 χαρακτήρες. Πες τα όλα σε 33 χαρακτήρες, που είναι μια γραμμή. Να έχει λίγο υπομονή. Θα χωρέσει. Θα χωρέσουν και θα χωρέσουν και ωραία. Και μετά θα βρει και μέσα στη στενότητα μια πολύ μεγάλη ελευθερία να τα λέει με λιγότερα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολλά.